Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, βρίσκεστε στο Busted και σήμερα ξεκινάμε ξανά τα gameplay videos. Σήμερα παίζουμε το Ukulele θα το λέμε. Έτσι το είπα και από την πρώτη στιγμή που το είδα. Οπότε, θα το παίξουμε την αρχή, έχω παίξει αρκετές ώρες για τις ανάγκες του review, αλλά μέχρι να φτάσει το review, γιατί το παιχνίδι βγαίνει τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε από την αρχή μαζί. Ένα πράγμα το οποίο δεν μου άρεσε και το βλέπετε από την πρώτη στιγμή. Οι διάλογοι. Κι όμως είναι τόσο ενοχλητικό. Σαν να σφίγγεται, δεν είναι. Έχει χιούμορ το παιχνίδι, αλλά έχει πάρει και ένα μυθαριβίος, έχουν λίγα στο εξωτερικό. Δηλαδή τώρα αυτό είναι τους διαλόγους που θυμίζει πιο παλιά πλάτσμα παιχνιδάκια. Μερικοί το θεωρούν ότι προσδίδει λίγο σε πιο ρέτρο καταστάσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι λόγω budget. Δηλαδή πόσο καλύτερα θα ήταν και κανονικούς διαλόγους, θα είναι και προσωπικότητες χαρακτήρες. Αλλά εντάξει, είπαμε. Δεν το βγάζει μια τεράστια εταιρεία, έτσι, από την Playtonic έγινε. Καλή εταιρεία παρ' όλα αυτά. Αλλά οι διάλογοι είναι σπαστικοί, δε, ειλικρινά. Συνήθως μετά από ένα σημείο τους προσπερνάμε τυχή. Τώρα σε αυτό είναι λίγο γιατί είναι αρχή, λίγο να τους δείτε εσείς. Το παιχνίδι ευχάριστο, όσο έχετε δει screenshots ή trailers, είναι από αυτά τα παιχνίδια τα οποία στα screenshots δείχνουν φανταστικά. Μέσα έχει προβληματάκια, έχει ιδιαιτερότητες. Και έχουν γίνει κάποια λάθη λίγο από την εταιρεία, τα οποία θα σας τα πω σε λίγο. Εδώ είναι και η εισαγωγή του παιχνιδιού στην ουσία. Ευχάριστο, όμορφα τα χρώματα, η μουσική του είναι καλή, η διάλογη είναι τραγική. Δεν υπάρχουν διάλογοι στην ουσία. Να είμαστε κι εμείς. Χαμελέοντος είναι η θερίδα. Ο Γιούκα είναι χαμελέον, Λίλι, είναι η νυχτεριδούλα. Αυτό σαρκάζει το παιχνίδι αρκετές φορές, δηλαδή σε διαλόγους και σε quest. Έχει πράγματα λίγο που τρολάρει τον εαυτό του. Δείτε το βιβλίο λίγο εκεί που ξεσηκώνεται, βασικά αυτή είναι και η ιστορία κιόλας. Ψάχνουμε τις σελίδες του βιβλίου, στους 5 κόσμους του παιχνιδιού. Είναι μεγάλο στη διάρκεια, δηλαδή έχω κάνει 10 ώρα και είμαι στους 2 κόσμους, στο άλλο μου stay. Οπότε τα περισσότερα quest που βρίσκουμε μέσα σε δούκια είναι να βρούμε τις σελίδες από το βιβλίο. Και άμα το αποκτήσουν το βιβλίο εκεί που είδαμε στην Capital B, θα μπορούν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Δε, το σενάριο δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, εδώ παίζουν βλέπετε. Λοιπόν, βλέπω ότι είναι πολύ ευχάριστο platform. Ο Γιούκα και η Λίλι. Τώρα τα φύλλα τους δεν τα ξέρω, αλλά θα είναι ο Γιούκα και η Λίλι. Επίνει πάνω στο κεφάλι μας. Έχει μεγάλο πρόβλημα το παιχνίδι με την κάμερα και με το χειρισμό. Τα λέω έτσι λίγο στην αρχή μαζεμένα, γιατί. Γιατί πήγε η εταιρεία και μου βγάζει πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού, δηλαδή από σήμερα, ότι θα βγήκε βασικά στην ουσία patch, το οποίο ακόμα δεν κατεβαίνει, έχει πρόβλημα με servers, που διορθώνει την κάμερα και το χειρισμό. Το θέμα είναι ότι βγήκαν ήδη αρκετά reviews, αρκετά μερικά reviews στο εξωτερικό, τα οποία έχουν βάλει στο παιχνίδι και βαθμολογία 2, 3, 4, ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή έχει κάνει ήδη ζημιά στο παιχνίδι, θεωρώ. Και είναι λίγο ερασιτεχνισμός το να μην έχουν βγει τουλάχιστον τα patch, ειδικά για το χειρισμό και την κάμερα, γιατί όταν μιλάμε για ένα πλάτσινο παιχνίδι. Το βασικό που κοιτάει κανείς για να διασκεδάσει είναι ο απροβλημάτιστος χειρισμός και η κάμερα. Τώρα εδώ το παίζω, το patch πήγε να κατέβει, αλλά δεν εγκατέβει γιατί έχουν πρόβλημα οι servers, μάλλον, της Team 17. Αλλά θεωρώ ότι θα φτιάξουν, θα διορθωθεί αρκετά. Δηλαδή ήθελα να το παίξω λίγο με το update, αλλά δεν τα κατάφερα. Τώρα δεν ξέρω και πού πάμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι δεν έχει χάρτη. Δεν έχει να σου πει πάνε εδώ, πάνε εκεί, πάνε παραπέρα. Κάποιοι το θεωρούν αρνητικό, κάποιοι το θεωρούν θετικό. Καλό είναι δηλαδή να εξερευνήσει τον κόσμο, να μην σου λέει σε παίρνει από το χεράκι το παιχνίδι και σε πηγαίνει εκεί που είναι να πας. Προσωπικά το βρήκα θετικό, όχι κι άλλο διάλογο. Σνιάφνια. Nya.
Πραγματικά αυτό το τύπου βογγητά που έβαλαν για διαλόγους είναι... Εδώ λίγο λειτουργεί στα tutorial. Το τράνο δηλαδή έχει την κίνηση που χτυπάει και καλά, μην την ουράω. Ο Γιούκα. Έχει πάρα πολλά κολλέκα τους. Δηλαδή όσο το φέρνουν για πλατίνα ή για 100% αξίμα. Έχει πράγμα το παιχνίδι. Προχωράω τώρα, έτσι. Και εδώ. Αυτές οι πεταλουδίτσες αναπληρώνουν την καθημερινή. Εδώ με το κύκλο τις γλωσσίζει. Γεμίζει ενέργεια. Ο χαρακτήρας που γλωσσίζει, ο Γιούκα και η Λίλη. Αλλά ο χειρισμός που είναι λίγο έτσι σπαστικός, γιατί έχει κάποια puzzle, λίγο κάποιες πλατφόρμες ισορροπίας. Εκεί δηλαδή με απογοήτευσε. Θέλω να ψεύω ότι με το patch, το update δηλαδή που ξεκίνησε από σήμερα, χθες νομίζω το πήρε το Xbox και σήμερα σε άλλες πλατφόρμες, ενώ το παιχνίδι δεν έχει βγει ακόμα, έτσι. Τέλος πάντων, θα το διορθώσει αρκετά. Αν το διορθώσει αρκετά, τότε θα μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή προς το παρόν προσανατολιζόμουν για κάπου στη μέση βαθμολογία, να σου πω. Για πολλούς λόγους θα εξηγήσω και στο κείμενο. Αν και μεταξύ μου στο κείμενο του βαριέμαι, δηλαδή καλύτερα να δείτε το gameplay εδώ πέρα. Και θα καταλάβετε αρκετά πράγματα του παιχνίδι. Νιάρ, 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 νιάρ. Πού είναι τώρα αυτός. Τώρα εδώ βλέπετε η κάμερα λίγο. Πούντος, πούντος. Ενώ σου λέει να πας, δεν σου λέει πού είναι. Αυτό είναι καλό. Είπαμε, για μερικούς είναι αρνητικό, για μερικούς είναι θετικό. Για μένα θεωρώ ότι είναι θετικό, δηλαδή να μην σε παίρνει το χεράκι το παιχνίδι είναι καλό. Λίσπι. Spill the beans. Your book headed towards the business. Μας λέει που πήγε το βιβλίο μας. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εκεί. Ο πρώτος κόσμος είναι αυτό το Highbury Tower. Θα πάει και αυτός λέει. Ωραία, μπαίνω, μπαίνω. Έμπαινες, έμπαινα. Κάμε ο Γιούκα. Μπορείς να γυρίσεις τον κόσμο ξανά για να μαζέψεις κάποια collectibles τα οποία δεν πήρες. Εδώ είναι μια πλατφόρμα, τώρα π.χ. αυτή την περιοχή ή αυτό το συγκεκριμένο εμπόδιο πρέπει να αναβαθμίσεις κάποιες κινήσεις, ένα rollover εκεί με το R2 για να το περάσεις. Έλα Γιούκα, έλα Λίλη. Πάμε, πάμε. Μικρές πεταλουδίτσες, ελάτε να σας πάω. Έλα εδώ. Έλα εδώ κι εσύ. Δεν έχω χάσει ενέργεια τώρα, δεν κάνει κάτι που παίρνει παραπάνω πεταλούδες. Αλλά εντάξει, έλα εδώ κι εσύ. Πάρτε κι εσύ. Πάρτε κι εσύ να έχεις να γουστάρεις. Έλα εδώ με τρία πεταλουδίτσα. Αλλά δεν μας ανοίγει το κουνάβι την πόρτα. Όπως μάλλης. Και εδώ μπαίνουμε στην πρώτη μας περιοχή. Οπ. Ναι. Οπ, από εδώ. Νιάρ, νιάρ, νιάρ. Αυτός πότε μας προσπέρασε. Και καλά είπαμε, ακόμα λίγο είναι σε φάση tutorial να δίνει τις κινήσεις. It's masking. Time to put your skills to work. I fought in the PS of your book. Αρχόντισα η Λίλη. Να κατεβεί καθόλου κάτω δεν παίζει. Αχ αυτή η κάμερα. Τώρα εδώ με το χειρισμό. Το έχουμε. Έλα μωρή αρρώστια. Κοίτα, κοίτα μωρή. Έλα, έλα, έλα.
Έλα εδώ, μικρή στυλιδούλα. Σκιπ. Ναι, ναι, θα σε βοηθήσουμε να πάρεις σελίδες. Ο σκοπός είναι να μαζέψουμε όλες τις σελίδες, οι οποίες είναι μπόλικες, μερικές εκατοντάδες. Νια, quest. Θέλει να κάνουμε μια συμφωνία αυτός. Θα μας δίνει κάποια καινούργια κίνηση για κάθε quest που κάνουμε. Συμφωνούμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση λίγο του περιβάλλοντος, του ύφους του παιχνιδιού είναι όντως. Θυμίζει παλιότερα platforms. Ωραία. Πάμε να το γιολάρουμε. Βλέπω πάνω αριστερά λίγο η ενέργεια που φεύγει. Amazing, Paige, KG. Look, KG. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε, ξεκλειδώσει αυτό. Όπου η κάμερα. Είναι σε φάση που την κυνηγάς. Βάζεις κόντρα για να μην γυρίσεις από εκεί που δεν θέλεις. Αλλά είπαμε, περιμένουμε το patch. Λογικά θα έχουν διορθωθεί όλα αυτά. Τώρα τι κάνουμε, παιδιά. Εδώ. Ακόμα. Έτσι είναι, πες άμα δεν διαβάζεις διαλόγους, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πάω από εδώ. Πάω από εδώ και σημασία δεν σου δίνω. Από εδώ είναι και όλος που πάμε σε άλλους κόσμους ή επεκτείνουμε τον ήδη υπάρχον κόσμο. Δηλαδή σηκώνει, επεκτάσεις ο κόσμος που είσαι εκεί μέχρι να πας στον επόμενο. Αυτό μας λέει τώρα, ότι μαζεύονται τις περισσότερες σελίδες. Κάθε ένα αριθμό σελίδων σου αφήνει να προχωρήσει είτε να επεκτείνεις τον κόσμο. Με μία σελίδα τώρα καλά για την αρχή, την εξεκλειδώσει τον κόσμο. Ναι, ναι, θέλουμε. Οκ. Okay. We wanna. Μουσικούλα του είναι καλή. Αυτό η τύπου διάλογη είναι τραγική. Α, χιχά, χιχά, έλα. Έλα, έμπαινε. Tribal Stack Tropics. Αλλάξαμε περιοχή τώρα. Δεν ολοκληρώσαμε την προηγούμενη, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Αλλά τώρα θα κάτσουμε εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο φωτεινός είναι ο κόσμος, τα γραφικά του είναι πάρα πολύ ωραία. Και η χρωματική του παλέτα. Στο λέω έτσι. Ελάτε εδώ. Αυτό δεν μοιάζει με ένα Pokemon. Πώς το λένε. Ελάτε εδώ κι εσείς. Αυτό, σε πετάει σε ένα καινούργιο περιβάλλον και σου λέει από εκεί πέρα ψάξε, γνώρισε το να μάθει τι είναι, πού και τι και βρες τον μόνο σου. Μαζέψαμε και αυτές τις πένες. Ελάτε εδώ. Πάμε να κάνουμε quest και δεν πάμε. Έλα εδώ μικρό συννεφάκι. Και συνήθως όλα τα quest όταν τα ολοκληρώσω επιτυχημένα δίνει και τη σελίδα. Μία ακόμα σελίδα. Οπότε τώρα θα κάνουμε αγώνα το συννεφάκι. Το είδατε έτσι. Cloud Based Racing. How Next Gen. Είπαμε, το παιχνίδι τρολάρει όχι μόνο τον εαυτό του, γενικότερα λίγο τη φάση κονσόλα. Κάπου παρακάτω συναντούμε και ένα... πώς το λένε. Προστονά. Το Shovel Knight, ο οποίος μας δίνει και αυτός ένα quest. Και τώρα τελειώνει η ενέργειά μας, θα χάσουμε. Πούσουμε όλη πεταλούδα. Τώρα τελειώνει η ενέργεια. Δεν μπορούμε να τρέξουμε γρήγορα. Εδώ. Κοίτα τον άτομο. Να δω ρε. Δεν προλαβαίνει τώρα αυτός.
Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Όχι, όχι, όχι ρε εσύ. Θέλει και ρεγάν, εννοείται. Άιντε. Η μαγιά είναι λίγο να παίρνεις πεταλουδίτσες στο δρόμο για να μην τελειώνει η ενέργειά σου. Εδώ τώρα εδώ. Μη. Τώρα το νιώθω θα γυρίσει. Το νιώθω θα γυρίσει. Φύγε παλιοσύννεφο. Φύγε κουραβοσύννεφο. Έλα ρε, δεν έχει πεταλούδες μετά. Μην τελειώσεις. Φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε ρε από πίσω. Πάμε μωρή αρρώστια. Δεν πήρα πεταλούδα, δεν πήρα πεταλούδα. Νιαρ, 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 νιαρ. Φύγει ησυχαμένε. Δώσε καμία πεταλούδα. Θα μας περάσει πάλι το ησυχαμένο. Όχι, 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 όχι. Ναι. Την πήρα τώρα, την πήρα, ε. Έλα εδώ εσείς κουνάδια. Χωρίς να έχω επεκτείνει αυτόν τον κόσμο, είναι ήδη αρκετά μεγάλος. Έλα, κάμερα. Άλλη τίποτα. Τώρα ο Σνιάρνιαφ, κάπου είναι, δεν ξέρω πού. Αλλά το και σου λέει και το παιχνίδι. Ότι πρέπει να τον βρούμε. Εδώ έχει ακόμα ένα NPC. Δίνει κάποιο άλλο quest. Πού είσαι ρε. Δεν πειράζει, θα βολτάρω ακόμα λίγο. Κάπως έτσι χάνεις. Κάπως έτσι χάνεις. Κάνει ό,τι σέβει το παιχνίδι. Ελπίζω. Εδώ. Έχει κρατήσει τη μία σελίδα σε αυτόν τον κόσμο. Έχει εδώ και totals 2. Εδώ είναι οι περιοχές που έχουμε ξεκλειδώσει. Λέει τι collectibles έχεις από την κάθε περιοχή. Όχι, άχρηστο! Αυτός γιατί έρχεται μες στα μούτρα μας. Ρε! Είσαι για ένα γλωσσόφυλλο. Σιχαμένε! Ρεύτηκε! Πού πάει από εδώ. Αχα! Φεύγω για από σένα. Πού είναι το συνεφάκι που ρεύεται. Το φαντασματάκι, αυτό θέλω. Αυτό θέλω! Έπεσα! Πού το! Όχι, ρε κάμερα, ρε κάμερα! Πού σε ρε σιχαμίδι! Ρέψου! Λοιπόν, με αυτόν εδώ θα κλείσω το gameplay. Αν θέλετε να δείτε περισσότερο από το Yooka-Laylee, πείτε μου να κάνουμε ακόμα ένα gameplay βίντεο ή να το τερματίσουμε κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι και εδώ σε parts και review στο bias.gr.
Είδατε ότι είναι πολύ ευχάριστο παιχνιδάκι. Έχει τα θέματα του, έχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με την κάμερα και τον χειρισμό. Το patch το οποίο θα προηγηθεί τη κυκλοφορία του λέει ότι θα το φτιάξει. Περιμένω να το πω και εγώ. Δεν κατεβαίνει προς το παρόν και έχει γίνει διαθέσιμο. Ήμουν ο Δημήτρης, ήσασταν στο Busted. Μέχρι το επόμενο βίντεο, είτε είναι gameplay, είτε unboxing, giveaway. Να είστε όλοι καλά. Bye.